Είμαστε για τρίτη μέρα στην Νορβηγία σε ένα ταξίδι με προορισμό το Βόρειο Ακρωτήρι. Day 3 Νορβηγία. Κοιμηθήκαμε σε αυτό εδώ το φιόρτ κοντά στην πόλη Όντα. Δείτε εδώ που στήσαμε. Το ελεύθερο κάμπινγκ επιτρέπεται κανονικά στην Νορβηγία, οπότε μπορείς να στήσεις όπου θέλεις. Σήμερα θα πάμε να δούμε το Bergen, που είναι μια πόλη γνωστή, μας έχουν πει ότι έχει ωραίο street food θαλασσινό και μετά θα τη βγάλουμε σε κάνα φιόρτ δηλαδή. Φτάσαμε ρε μαλάκες! Όπου και να κοιμηθείς στην Νορβηγία είναι ένα γαμάτο μέρος πραγματικά. Φυσικά για να φύγουμε από εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε σκληρό εντούρο. Πού είσαι πολτάρης να με δεις! Θα κάνουμε πρώτη θέση στο Bergen, στη Yamaha που έχει εκεί για να πάρουμε λαδάτσια, να πιει το τενερέ, το Phaser. Είναι εντός τεράστια τα φιόρτ. Ήξερα τι είναι το φιόρτ, δηλαδή ότι είναι έτσι σαν φαράγγι ρε παιδί μου που κάνει θάλασσα. Αλλά νομίζω ότι ήταν τύπου φαραγκάκι ξέρω εγώ, δηλαδή ξέρω εγώ κάνα 2 χιλιόμετρα. Αυτό είναι τεράστιο έτσι. Αυτό που μας έκανε πολύ εντύπωση στην Νορβηγία είναι ότι σε πολλά χωριά οι αγρότες αφήνουν τα φρούτα τους σε κάτι πάγκους πάνω στο δρόμο και μπορεί ο καθένας να πάει να πάρει ό,τι θέλει και να αφήσει από μόνος του το αντίστοιχο ποσό. Αυτό το βγάζει κάποιος που έχει τέτοια, το βγάζει στο δρόμο, σταματάς, παίρνεις, πληρώνεις, φεύγεις. Χωρίς να είναι κάποιος εκεί. Χωρίς να είναι κάποιος εκεί. Και άμα εγώ τα πάρω και δεν πληρώσω. Απλά θα σου πούνε ότι είσαι μαλάκα. Στην Ελλάδα δεν θα είχε μείνει ούτε το κιόσκι, έτσι. Να, αυτό εδώ λες. Ναι, δεν έχει κανένα, όντως. 40 KR πληρώνεις, δεν είναι πολλά. Δηλαδή 3 ευρώ, 2,5. Δασάκι να κεράσω, δηλαδή μετά τα φιόρτ, καταράκτες και εκεί, πάρε και ένα δάσο. Έτσι πως στην ταβέρνα βγάζουν καρπούζι, εδώ η Νορβηγία σου βγάζει δάσο. Είχαμε κάνα 2 ώρες οδήγηση μέχρι τον Bergen, πάντα με προσοχή στα εξωφρενικά χαμηλά όρια ταχύτητα τη Νορβηγία, όπως είχαμε σχολιάσει και στο προηγούμενο part. Υπάρχει ένα αρχαίο ρητό από του Βίκινγκ που λέει: αν δεν πα με τον κοκ, θα πέσει κοκ. Πρώτη στάση στη μαμά Yamaha. Εδώ. Βάρκες έχει, ούτε ένα μηχανάκι δεν βλέπω. Αυτά εδώ είναι τα μηχανάκια, φαγωθήκατε, δεν έχει μηχανάκι για μάχα. Τρελάθουμε τελείως. Νορβηγικές, όλα πολύ καινούργια προφανώς. And how long are you? 1 month. 1 month. Will be the total trip. Jesus, yeah. That's long. Is off-road riding in Norway legal? Not everywhere. Yeah. It's right. Special places and. Ah, alright, yeah. Alright. Yeah. Αφού έφυγε και αυτό από τη μέση, πάμε μια βόλτα στο Bergen. Το Bergen είναι μια παραθαλάσσια πόλη, πολύ γνωστή για την υπαίθρια αγορά της. Δοκιμάσαμε τάρανδο και διάφορα άλλα θαλασσινά που δεν είχαμε ξαναφάει, όπως σαλάμι από φάλαινα. How cold is in Bergen in winter? Well, in Bergen it's not so very cold, but if you go further north it's very very cold. Yeah. But here in Bergen it's relatively mild in winter. Because it's next to the sea. Yeah. I see. Thank you. Enjoy your drink. Αφού πήραμε τις ευλογίες εδώ από τον Μπούσπα, πάμε και στο Φλαμ. Σήμερα δεν είδαμε ένα φιόρτ, δεν θα κοιμηθούμε σε φιόρτ. Τι είμαστε, πλεμπέοι. Προορισμός λοιπόν το Φλαμ, ένα χωριό που βρίσκεται στην αρχή του μεγαλύτερου φιόρτ της Νορβηγίας, του Σόνιε Φιόρτ, άμα το λέω σωστά. Εδώ, στην αναμονή για κάτι έργα, πετυχαίνουμε ένα νορβηγό μηχανόβιο, οπότε έπρεπε να πάμε να του πιάσουμε την μπάρλα. Can I ask you something? What about the speed limits in Norway? We heard that people are really strict with the speed limit. 60, you know? Yeah. If you're driving 71 km, you got about more than 4,000 to pay. When it's 70, 80, I have about 10 to 15 more.
But aren't you afraid of the fines? Φλεξέρεις αρκετά, μαθαίνω. That's love. You live on the edge. Where are you from? Greece. Have a nice holiday in Norway. Thank you. How are you heading? We are going to Nordkap. Holy! I mean, enjoy. Thank you, mate. Εδώ, πώς οδηγάμε στην Νορβηγία με αυτά τα όρια. Δες, εδώ κατάσταση. Στην Νορβηγία, αν και οι δρόμοι είναι σε τέλεια κατάσταση, είναι πολύ συχνό φαινόμενο να κάνουν έργα. Τώρα περιμένουμε. 15! Okay, it's a long way. Two tunnels. Okay. Μας κάνουμε στις πίστες. Thank you. Όλα τα βουνά στάζουν εκεί πάνω, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα. Πάρε εδώ, πάρε να έχει σηκώνεται για το σπίτι εδώ. Η ώρα είχε πάει 9 και είχαμε αποφασίσει σήμερα να μείνουμε στο οργανωμένο, οπότε έπρεπε να βρούμε κάτι γρήγορα, γιατί τα περισσότερα έκλειναν νωρίς για βράδυ. Ωα, καλά. Εδώ θα γίνει φασάρα το βράδυ. Hello. We came a little bit late, to be honest. But is there maybe a place for two tents? Two tents? Yeah. Yeah, I think that should be okay. All right. Τέλεια. Δείτε εδώ που κοιμηθήκαμε χθες. Δείτε εκεί καταράκτες και κακό. Είμαστε στο Sony Fjord, στο μεγαλύτερο fjord της Νορβηγίας. Θα πάμε σήμερα να του κάνουμε ένα κύκλο να το δούμε. Μετά φυσικά θα συνεχίσουμε για το επόμενο φιορδάκι μας. Επειδή το προηγούμενο βράδυ είχαμε παρκάρει στον καζόν, το επόμενο πρωί τα κάναμε όλα σκατά για να βγούμε. Αντέψτε ποιοι τα έκαναν πάλι σκατά εδώ μέρα. Μην με κοιτάς έτσι εσύ, τενέριε. Εσύ ευθύνεσαι γι' αυτό. Δείτε εδώ τι κάναμε. Actually, I parked the motorcycle on the grass, so I didn't notice there was a lot of mud, so I left a small trail. Sorry for that. Okay. Μου λέει, εσύ είσαι ο εντουράς. Λέω εγώ ναι. Μου είπε ότι ήταν κομμάτι του τέτα αυτό που έκανα. Εντάξει, όλοι cool ήταν πάντως. Δεν μου είπε κανείς, είσαι μαλάκας. Κλασική Νορβηγία, από εκεί που έχει ήλιο πιάνει βροχή. Και σε στάση που κάνουμε για να βάλουμε τα διάβροχα, γνωρίζουμε τον Σεμπάστια, Νορβηγό μηχανόβιο από τον Μπέργκεν. We are going to Nordkap eventually. Oh. Yeah. Are you from Norway? From Bergen. We went to Bergen yesterday actually. Μας λέει ότι είχε κανονίσει να ανέβει ένα δρόμο, τον οποίο μας έλεγε ότι δεν γίνεται να χάσουμε. Βάλαμε λίγο στην άκρη το πρόγραμμά μας και είπαμε να τον ακολουθήσουμε. Ο δρόμος είχε ελάχιστα αμάξια και κυρίως ποδηλάτες. Σε κάποιο σημείο γινόταν και πολύ βατός χωματόδρομος. Ο δρόμος κανονικά είναι μόνο για κατοίκους, αλλά δεν είδαμε να μας τραβοκοιτάει κάποιος. Δεν το χάνουμε, έτσι. Σερί θα μας πάει μέχρι Νόρτκαβ. Στο γύρνα έβγαλε και ήλιο, οπότε το σκηνικό έγινε ακόμα πιο όμορφο. Hi. License and registration, please. Μετά την κοιλάδα, συνεχίσαμε όλοι μαζί προς ένα σημείο που μπορούσες να δεις όλο το Sony Fjord από ψηλά. Το Sony Fjord στα νορβηγικά σημαίνει ο βασιλιάς του Fjord. Έχει μήκος 210 χιλιόμετρων ή αν θες να το πεις στα ελληνικά έχει μήκος όση απόσταση Αθήνα-Λαμία. Είχαν φτιάξει και αυτήν εδώ την εξέδρα για να βλέπεις το Fjord, όπου εκεί αποχαιρετιστήκαμε με τον Σεμπάστιαν αφού ανταλλάξαμε social. Να δούμε όμως λίγο που είμαστε στη Νορβηγία.
Εδώ είναι το Sony Fjord και εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε βόρεια, με το επόμενο πράγμα που θέλουμε να δούμε να είναι το Geranger Fjord. Αντί να κινηθούμε παραλιακά σαν φυσιολογικοί άνθρωποι, αποφασίζουμε να διασχίσουμε το βουνό, με το δρόμο να μας περνάει δίπλα από τον παγετώνα του Jostedalsbren, άμα το λέω πάλι σωστά. Ένα μέρος αφιλόξενο με πολύ αέρα και κρύο και σημεία με χιόνι, Αύγουστο μήνα. Δείτε εδώ, 1300 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Από εδώ μπορείς να κάνεις και ορειβασία για να φτάσεις στον Παγετώνα, αλλά εμείς προφανώς δεν είχαμε χρόνο για κάτι τέτοιο. Μόνοι κάτοικοι εδώ πάνω είναι τα γίδια και οι γελάδες, που το καλοκαίρι το μετατρέπουν σε βοσκοτόπι. Και κοιτάει πότε θα πάρει τη σύνταξη. Για λίγο παίρνουμε τον Ε39, τον κεντρικό δρόμο της Νορβηγίας που ανεβαίνει προς τα βόρεια πηγαίνοντας παραλιακά. Γενικά όσο μπορούσαμε τον αποφεύγαμε, γιατί παρακάμπτει αρκετά ωραία μέρη. Σε αυτό το σημείο όμως άξιζε και με το παραπάνω, γιατί μας πήγαινε μέσα από αυτή την κοιλάδα. Με αυτά και με αυτά έχει φτάσει βράδυ, μη σας ξεγελάει εδώ το φως, και βρήκαμε ένα μέρος να την πέσουμε. Μας είπαν ότι μπορούμε να στήσουμε όπου θέλουμε, οπότε εμείς κοιμηθήκαμε σε ένα γήπεδο του beach volley. Έχουμε ντυθεί σαν μπιγολαμπίδες και πάμε σήμερα να κάνουμε τρολστίγκεν και να δούμε και ένα φιορδάκι. Αυτό εκεί έρχεται να μας γαμίσει τα νορβηγικά μέσα στο Σολομό. Εμείς θα πάμε απέναντι πίσω από αυτό το φιόρδ που είμαστε σε άλλο φιόρδ. Μας έχουν πεθάνει στα φιόρδ οι Νορβηγοί. Προορισμός για σήμερα τον Geranger Fjord και διαλέγουμε πάλι την πιο αργή διαδρομή που μας πηγαίνει μέσα από ένα βουνό. Δείτε εκεί θα... Αυτό εκεί κάτω είναι το φιόρδ, εκεί κάτω πάμε. Άρα εδώ, Geranger Fjord. Το Geranger Fjord είναι αρκετά πιο τουριστικό, με το αξιοθέατο που έχει να είναι κάποιοι καταράκτες, που ωστόσο για να τους δεις πρέπει να πας με πλοιαράκι. Χρόνος για κάτι τέτοιο δεν υπήρχε ούτε κατά διάνοια, οπότε συνεχίσαμε παρακάτω. Στη στιγμή που περιμέναμε σε όλο το ταξίδι. Εκεί πάνω και ανάμεσα από τα βουνά είναι το Πάσο Τρολστίγκε. Θεωρείται από τους πιο ωραίους δρόμους στον κόσμο. Δεν ξέρουμε γιατί. Δηλαδή φανταζόμαστε ότι θα έχει απλά καταράχτες, στροφές κτλ. Αλλά είναι πάρα πολύ διάσημος και είναι από τα top πράγματα που πρέπει να δεις στην Νορβηγία. Μαζί με τα Lofoten και αυτά εδώ τις μαλακίες, τα φιόρ που τα έχουμε φάει στη Μούρη 5 μέρες. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το ωραίο της ημέρας. Δυστυχώς το Πάσο πετυχαίνουμε πολύ άσχημο καιρό που μας κόβει όλη τη θέα. Την ομίχλη δεν βλέπουμε τίποτα, ρε φίλε, τίποτα πραγματικά. Μας έκατσε τη χειρότερη δυνατή μέρα, ομίχλη. Το Trollstigen στα νορβηγικά σημαίνει ο δρόμος του τρολ. Αν και το υψόμετρο είναι χαμηλό, με ψηλότερο σημείο τα 850 μέτρα, με το κλίμα της Νορβηγίας ο δρόμος είναι ανοιχτός μόνο το καλοκαίρι. Δες εδώ καταράχτη, δες εδώ. Πανέμορφο. Ο δρόμος είναι όλος αυτός εδώ κάτω, που ανεβαίνει όλο το βουνό με κλειστές στροφές πέταλα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας απότομος τεράστιος βράχος που καλύπτει όλο το Πάσο, το τείχος του Τρόλ. Είναι αυτά τα βουνά που φαίνονται εκεί στα αριστερά. Θεωρείται ο ψηλότερος βράχος της Ευρώπης με ύψος πάνω από ένα χιλιόμετρο.
Ήταν ό,τι πιο όμορφο έχουμε δει μέχρι στιγμής. Εγώ θα πω όχι. Θα πω ότι το Lease of Dawn, το φιόρ ήταν πιο όμορφο. Αυτός ο καταράκτης που πέφτει 100 μέτρα, ρε παιδί μου. Χοντρικά, έτσι όπως τα μέτρησα με το μάτι, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Αυτό τώρα ήθελε ήλιο, καθαρή μέρα. Και να βγάλει τον drone να γίνει τις... Συνεχίζουμε παραλιακά προς τον Atlantic Ocean Road και αυτό από τα top εξωθέατα της Νορβηγίας. Είναι ένας δρόμος φτιαγμένος στο πουθενά μέσα στη μέση του Ατλαντικού. Πάμε προς Ατλαντικό, τέρμα τα βουνά. Εν τω μεταξύ, τα ωράρια των μαγαζιών και γενικότερα των ανθρώπων στην Νορβηγία είχαν αρχίσει να μαζορίζουν. Ρε μάγκες, θα φάμε έτσι ένα ωραίο ψαράκι, μια ωραία ψαρόσπα, να το έχω να το χαρώ. Για βραδινό όμως, δηλαδή 4 ώρα το μεσημέρι. Εμείς 10 ώρα που τρώμε, ούτε τα πατσατζίδικά του δεν είναι ανοιχτά, ρε φίλε. Κλείσει και τα after των after. Ρε, απαγορεύεται να πουλήσει αλκοόλ μετά τις 8, τι εννοείτε. Ρε, μετά τις 6 το Σάββατο. Έχουν χαζέψει, γι' αυτό έχουν κατάθλιψη, ρε μαλακά οι άνθρωποι εδώ πάνω. Και μετά από αυτές τις πολύ σοβαρές κοινωνιολογικές αναλύσεις, φτάσαμε στον προορισμό μας, τον Atlantic Ocean Road. Πρόκειται για έναν δρόμο μήκους 8 χιλιόμετρων που διασχίζει τον Νορβηγικό αρχιπέλαγο σε μια σειρά από γέφυρες. Στη μέση του Ατλαντικού, κουφάλες! Τσιμπάει, τσιμπάει! Εδώ στο πιο κουλό σημείο, στη μέση του Ατλαντικού, πετυχαίνουμε Έλληνες. Τι κάνουμε, τι νους είστε εσείς! Δες εδώ, φίλε, που πετύχαμε Έλληνες. Και χωμάτινη, φίλε. Αφού γνωριστούμε με τα παιδιά, αποφασίζουμε να κάνουμε όλοι μαζί ένα πάνω κάτω στον δρόμο. Πάμε με το 3, Ατλαντικός! Δώστε μια ευχή για North Cup. Να πάτε νωρίς, να βάλετε μηχανάκι και κάτω από τη σφαίρα. Ναι. Γίνεται αυτό ή... Μην πάτε τίποτα μεσημέρι. Α, θέλει βράδυ. Πάτε μία με τρεις το πρωί, με τέσσερις, κάτι τέτοιο. Έχει φως εννοείται. Οκ. Okay. Βασικά εγώ σας εύχομαι να έχετε καλό καιρό ρε παιδιά βασικά, αυτό. Να δείτε και τον ωκεανό. Χαρήκαμε πολύ. Καλή επιστροφή μάγκες. Ύστερα από αυτό η μέρα έκλεινε. Έπρεπε να βρούμε κάπου να κοιμηθούμε και πάλι κάπου χύμα θα τη βγάζαμε. Προτιμήσαμε να κινηθούμε λίγο προς την ενδοχώρα, γιατί στην παραλία με τέτοιο αέρα κάμπινγκ δεν γινότανε. 12 ωράκι σήμερα, ρε φίλε, χαλαρά. Ξεκινήσαμε 10 και έχει πάει 10 το βράδυ. Και ακόμα δεν έχουμε βρει προφανώς κατάλημα. Ο χρόνος άρχισε να μας πιέζει, γιατί είχαμε δει ότι θα ρίξει πάρα πολύ βροχή εκείνο το βράδυ. Και αφού είχαμε αρχίσει να στείνουμε τις σκηνές, έγινε αυτό. Δεν θα πιστέψετε τι έγινε. Στήσαμε εδώ σε ένα χωράφι έξω από ένα σπίτι στη μέση του πουθενά. Έχει αρχίσει η βροχή. Βγήκε μια θιά η οποία μας λυπήθηκε από ένα σπίτι και μας πρότεινε να πάμε στον καράστη να μας φιλοξενήσει. Και πάμε τώρα προς τα εκεί. Δεν είναι ότι είχαμε πελαγώσει, αλλά είχε πάει αργά. Δεν είχαμε στήσει. Θέλουμε να κάτσουμε να μαγειρέψουμε. Πάρα πολύ φιλόξενη εδώ. Δηλαδή τώρα η τύπησα βγήκε και στην αρχή νομίζαμε ότι βγήκε για να μας την πει. Το ανάποδο ήταν σε φάση, όχι, τι με νοιάζει που έχετε στήσει εκεί. Όπου θέλετε να στήσετε. Δεν έχω κανένα θέμα. Και τώρα μας έδωσε στον καράτσι εδώ. Δείτε εδώ που θα κοιμηθούν οι Σουζέν Άλβεν. Αύριο θα γνωρίσουμε καλύτερα και την άγνωστη Νορβηγή φαν που ήρθε και μας έδωσε από την καταιγίδα. Αυτό εδώ θα είναι το παλάτι των Σουζέν Άλβεν για απόψε.